στο γαλάτσι τι έγινε. Χθες το απόγευμα λοιπόν, χθες το απόγευμα και στο γαλάτσι και στο Νέο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από άτομα που πρόσκειται στο αντιεξουσιαστικό χώρο. Ήταν μια ωστόσο συγκέντρωση την οποία είχε απαγορεύσει η ελληνική αστυνομία με ανακοίνωσή της αργά το βράδυ. Ωστόσο κάποιοι προφανώς και δεν άκουσαν τις έντολες της αστυνομίας, συγκεντρώθηκαν στα δύο σημεία, ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ των ατόμων αυτών με τους αστυνομικούς, μάλιστα ακολούθησε και ανθρωποκυνηγητό. Να πούμε ότι στο γαλάτσι προσήχθησαν 14 άτομα και στο Νέο Ηράκλειο 10. Κάποιες προσαγωγές έχουν μεταφέρει. Νομίζω ότι στο Νέο Ηράκλειο δεν ήταν αντίθετο. Ήταν άλλη η συγκέντρωση. Ναι, ο λόγος της συγκέντρωσης. Για ποιο λόγο συγκεντρώθηκαν. Ήταν το μνημόσυνο. Των δύο παιδιών, από τη Χρυσή Αυγή που είχαν δολοφονηθεί έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Ήταν μέλη του κόμματος του κυρίου Κασιδιάρη, από ό,τι καταλαβαίνω. Απαγορεύτηκε η συγκέντρωση και εκεί είχαμε επεισόδια. Στο γαλάτσι είχαμε αντιεξουσιαστές. Σε καφετέρια, έξω από την καφετέρια, μέσα από την καφετέρια. Απλά σας τονίζω. Ναι, και μάλιστα στο γαλάτσι είχαμε και τον τραυματισμό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως προκύπτει, είχαμε και τον τραυματισμό ενός παιδιού 5 χρονών και της μητέρας του. Πάντως, σας το ξαναλέω και να ολοκληρώσω με αυτό, ότι και οι δύο συγκεντρώσεις από το Σάββατο το βράδυ είχαν απαγορευτεί. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπήρξε η συγκεκριμένη ένταση.